Σήμερα καλέσαμε την ΠΟΕΔΗΝ και ήρθε με την ηγεσία, με τον πρόεδρο τον Μιχάλη του Γιανακό και τον Γενικό Γραμματέα τον Χρήστο Παπαναστάση, με σκοπό να αναδείξουμε το μεταναστευτικό προσφυγικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει γενικά το νησί μας και τις επιπτώσεις που υπάρχουν κυρίως στις δημόσιες δομές υγείας. Το παλαισβιακό αίτημα είναι η αποσυμφόρηση. Σήμερα μας δόθηκε ευκαιρία να μιλήσουμε μέσα στο κάμπο που εμείς πιστεύουμε ότι εδώ πρέπει να γίνει μια καλύτερη οργάνωση, να γίνουν σοβαρές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας για να μπορέσει να αποσυμφορηθεί το νοσοκομείο ώστε να προσφέρει τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει το νοσοκομείο. Να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και τον γραμματέα, τον Παπαναστάση, τον Χρήστο εδώ και τον Μιχάλη τον Γιάννακο, τον πρόεδρο. Να τους καλέσαμε εδώ για να έρθουν να δουν την κατάσταση που επικρατεί στο ΚΙΚ Μόριας. Όπως ξέρετε, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει φορτωθεί ένα μεγάλο μέρος αυτή τη στιγμή της κατάστασης που επικρατεί. Καλέσαμε λοιπόν την Πανελλήνια Ομοσπονδία εδώ για να τα δει η ίδια και να κάνει και τις αναγκαίες παρατηρήσεις και τοποθετήσεις στο Υπουργείο. Τα υπόλοιπα θα μιλήσει ο πρόεδρος του γραμματέα. Όπως κάναμε και με την Ιδωμένη, θεωρήσαμε χρέος να επισκεφθούμε και τη Μόρια, κέντρο υποδοχής και καταγραφής μεταναστών και προσφύγων. Εδώ ο γιατρός και το υγειονομικό προσωπικό που επιτελούν ένα πολύ δύσκολο έργο μας είπαν ότι η δομή είναι για την καταγραφή 3.000 μεταναστών και προσφύγων και όμως σήμερα εδώ μέσα φιλοξενούνται περίπου 7.500 πρόσφυγες και μετανάστες. Είναι εδώ μόνο να γίνεται η καταγραφή και να φεύγουν και όμως αντί να κάθονται το πολύ ένα μήνα όλοι είναι πάνω από ένα χρόνο. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία αποσυμφόρηση, διότι κάθε μέρα κατά μέσο όρο έρχονται 80 με 100 μετανάστες και πρόσφυγες και δεν επαναπροωθείται κανείς στην υπηρετική χώρα ή σε άλλες δομές φιλοξενίας, γιατί δεν υπάρχουν. Εδώ εμείς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ότι πρόκειται για ένα υγειονομικό ναρκοπέδιο από όλες τις πλευρές. Όχι υγειονομική βόμβα, μιλάμε για υγειονομικό ναρκοπέδιο. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα προκειμένου τα λίμματα να γίνεται ένας καθαρισμός στοιχειώδης. Πέφτουν στο ποτάμι εδώ που βλέπετε τα περισσότερα εξ αυτών και καταλήγουν στη θάλασσα. Υπάρχουν λοιμώδη νοσήματα τα οποία έχουν εμφανιστεί, όπως είναι η υπατίτιδα, όπως είναι η φυματίωση και άλλα λοιμώδη νοσήματα τα οποία ήταν ξεχασμένα. Πολλά κουνούπια τα οποία είναι και αυτά φορείς μετάδοσης μικροβίων. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο εδώ, είναι και στο χωριό και κινδυνεύουν οι κάτοικοι του χωριού. Οι υγειονομικές υπηρεσίες, μιλάμε, είναι σε τριτοκοσμικό επίπεδο. Αν είναι δυνατόν να μιλάμε ότι υπάρχουν ιατρία σε σκηνές, κέντρα υγείας, κλινική την ονομάζουν, οι γιατροί χωρίς σύνορα και είναι μία σκηνή. Και ταυτόχρονα υπάρχουν εδώ μέσα ιατρία που προσπαθούν να κάνουν σημαντικό έργο. Συνάδελφοί μας, οι οποίοι είναι με τρίμηνες ανανεούμενες εμβάσεις μέσω του Κελπνό, με 1.200 ευρώ το μήνα, χωρίς, ακούστε, χωρίς να έχουν νερό στη βρύση. Ιατρείο χωρίς να έχει τα μέσα, χωρίς να έχει καν νερό. Έτσι όλοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες καταλήγουν στα κέντρα υγείας, ειδικά το κέντρο υγείας της Μυτιλίνης και στο νοσοκομείο. Θέλουν οι περισσότεροι εξ αυτών, επειδή είναι εγκλωβισμένοι, να χαρακτηριστούν ευάλωτοι προκειμένου να αποκτήσουν διαβατήριο για να προωθηθούν στην υπηρετική χώρα, στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Γι' αυτό και θα δείτε στο νοσοκομείο υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση σε υπηρεσίες. Η παιδιατρική κλινική είναι ασφυκτικά γεμάτη. Η μεευτική κλινική είναι ασφυκτικά γεμάτη κυρίως με πρόσφυγες και μετανάστες. Η ψυχιατρική κλινική σε κακό χάλι. Και ταυτόχρονα, εδώ που αποδεικνύει το πόσο είναι σε έξαρση τα λοιμώδη νοσήματα,
Έχει φτιαχτεί κλινική λιμωδών νοσημάτων στο νοσοκομείο, 6 κλινών που πάντα είναι γεμάτη. Έχει πληρότητα 100%. Δυστυχώς, το προσωπικό εκεί, το ελάχιστο, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα χωρίς κανένα οικονομικό κίνητρο, χωρίς τα μέσα. Το υγειονομικό υλικό, η κωδική του νοσοκομείου, στο υγειονομικό υλικό, στο ορθοπηδικό υλικό έχουν στερέψει. Δηλαδή σήμερα, αν ένας ασθενής που είναι στη μονάδα τεχνητού νεφρού θέλει φίλτρο, μπορεί το νοσοκομείο να μην έχει να το προμηθευτεί. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα σε ένα νοσοκομείο που είναι στην πρώτη γραμμή της προσφυγικής και της μεταναστευτικής κρίσης. Και ταυτόχρονα απουσιάζουν βασικές ειδικότητες γιατρών. Έχουν μόνο έναν ψυχίατρο, ο διαβητολόγος είναι με μπλοκάκι ιδιώτης, ο νεφρολόγος είναι μόνο ένας. Αν είναι δυνατόν, η κυβέρνηση που επισκέφθηκε πρόσφατα και έκανε εδώ το αναπτυξιακό συνέδριο και δεσμεύτηκε να επιλύσει τα προβλήματα και τα οικονομικά και του προσωπικού των νοσοκομείων, έχει εγκαταλείψει το νοσοκομείο. Κινδυνεύουν από αυτό το υγειονομικό ναρκοπέδιο οι κάτοικοι του νομού, καθώς επίσης και οι εργαζόμενοι. Είναι μία σύγχρονη ντροπή για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική κυβέρνηση, αυτό που συμβαίνει σήμερα εδώ στη Μόρφωνα. Σήμερα επισκεφθήκαμε το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης εδώ στη Μόρια για να διαπιστώσουμε με τα δικά μας μάτια, για μην διαβάζουμε μόνο και ακούμε στις τηλεοράσεις το τι συμβαίνει εδώ, τις απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής τόσο των εργαζομένων εδώ μέσω κερπνών συναδέλφων, γιατρών, νοσηλευτών και παραγιατρικού προσωπικού, αλλά και των μεταναστών προσφύγων που μένουν εδώ και είναι υπερπληθώρα. Ο χώρος εδώ ήταν για 3.000 περίπου άτομα, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 7.500, 8.000 άτομα, τα οποία ζουν σε άθλιες συνθήκες υγιεινής, αλλά και διαβίωσης. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει εδώ, όχι μόνο εδώ στη Μοριά, αλλά γενικότερα στο νησί της Λέσβου. Όπως είπε και εξήγησε ο πρόεδρος, τα λίμματα από εδώ, από το χώρο αυτό, καταλήγουν στη θάλασσα. Οι συνθήκες τόσο υγειονομικές έχουν ξεπεράσει τα όρια, έχουν ξεπεράσει το κόκκινο. Ζητούμε από την κυβέρνηση τόσο να αποσυμφορήσει τάχιστα το χώρο εδώ, αλλά και το νησί, για να προσφέρονται υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας με ασφαλείς συνθήκες εργασίας στο χώρο του νοσοκομείου, γιατί όπως εξηγήσαμε, η υπερπληθώρα των προσφύγων και των μεταναστών έχει επιπτώσεις και στις συνθήκες υγιεινής και στις συνθήκες που προσφέρουν νοσηλεία στο χώρο του νοσοκομείου και όχι μόνο στις δημόσιες υπηρεσίες και στις δομές υγείας εδώ. Είναι το νοσοκομείο, δουλεύει στο κόκκινο, το προσωπικό είναι και γερασμένο και κουρασμένο. Ζητάμε τροποποίηση του οργανισμού για περισσότερες οργανικές θέσεις για να καλύπτουν τις ανάγκες του νομού, γιατί αυτές οι συνθήκες εδώ θα είναι μόνιμες από ό,τι φαίνεται. Μετανάστες και πρόσφυγες θα έχουμε συνεχώς, άρα οι υπηρεσίες του νοσοκομείου δεν μπορούν να προσφέρουν πλέον, γιατί είναι λίγοι και δεν επαρκούν, και ζητάμε πέρα από τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αλλά και χρηματοδότηση με επάρκεια, για να μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που πρέπει και στο λαό και στους μετανάστες. Εδώ, επειδή δεν υπάρχει καμία μένημα, δεν υπάρχουν τουαλέτες. Δεν υπάρχουν τουαλέτες. Δεν υπάρχουν κάποιοι χώροι, έτσι, καθαρισμός για τα λίμματα. Καταλήγουν όλα σε αυτό το ποταμάκι, τα οποία μετά καταλήγουν στη θάλασσα. Αυτό μιλάμε ότι είναι υγειονομικό ναρκοπέδιο με κουνούπια, τα οποία είναι φορείς μετάδοσης λιμωδών νοσημάτων. Είναι ντροπή για τον κύριο Πολάκη, ο οποίος επισκέφθηκε πριν από λίγες μέρες τη Μυτιλίνη και υποσχέθηκε ότι θα επιλύσει τα προβλήματα. Εδώ μιλάμε για ένα υγειονομικό ναρκοπέδιο. Μία μεγάλη ντροπή για την κυβέρνηση της υποτίθεται αριστεράς που θα έλυνε αυτά τα προβλήματα.